Πάμε τώρα στην πυγμαχία. Έχουμε συνδεθεί με την Σαντορίνη, όπου θα μας μεταφέρει σύντομα την τοποθέτησή του για το τουρνουά Μίνωας Cup που θα ξεκινήσει 29 Ιουλίου. Ο προπονητής πυγμαχίας του Μίνωα, ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα Γιώργο, καλό βράδυ από Σαντορίνη και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Κύριε Γιαννακόπουλε, πείτε μας λίγο για το τουρνουά, το οποίο θα γίνει, αρχής γενομένης 29 Ιουλίου ξεκινάει, διεθνές τουρνουά, μετά από κάποια χρόνια επιστρέφει το Minoas Cup. Γιώργο, όπως ξέρεις, τα τελευταία 7-8 χρόνια υπήρχε μεγάλη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και όλα τα αθλήματα ήμασταν πολύ σε οικονομική κατάσταση χάλια. Τώρα σιγά σιγά με τον καινούριο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Χάρη τον Μαριόλη, που μπήκε δυναμικά και αγαπάει το άθλημα, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Όπως ξέρεις, το Minoas Cup είναι ένα τουρνά που το 2011 βγήκε το καλύτερο τουρνά στον πλανήτη, στις γυναίκες, όπου το κανάλι στο Crete TV, στο κανάλι που είσαι και στην εκπομπή σου, είχαμε παγκόσμιους πρωταθλήτες, οι Ολυμπιονίκες. Την Νίκολα Άνταμς, βεβαίως. Και όχι μόνο την Νίκολα, και άλλες που συμμετείχαν στο τουρνουά. Τώρα για αυτό το τουρνουά που θα γίνει φέτος, κύριε Γιαννακόπουλε, πείτε μας, υπάρχουν συμμετοχές όχι μόνο από την Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο, για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια, όπως είπα, θα συμμετέχει η Αρμενία, θα συμμετέχει η Κύπρο, θα συμμετέχει η Σουηδία, η Ελλάδα, που σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, θα ανεβαίνουν και οι χώρες. Γιατί όπως ξέρεις, όπως είπα και πριν, περάσαμε πολύ δύσκολα οικονομικά. Και θα είναι πολύ δυνατοί αγώνες φέτος, γιατί συμμετέχουν οι πρωταθλητές κάθε χώρας, που θα το κάνουμε το τουρνά ανοιχτά έξω λόγω COVID, που θα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί πέρα που θα γίνουν. Και πίστεψέ με, θα είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση με υψηλή τεχνική από όλους τους αθλητές. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, ο Μίνωας δουλεύει και με πολλά μικρά παιδιά και έχεις την εμπειρία να μας πεις, Παναγιώτη Γιαννακόπουλε, περιμένουμε να βγουν νέοι πυγμάχοι και γιατί όχι και κορίτσια, γιατί δουλεύετε και με κορίτσια τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη. Γιώργο, πριν μια εβδομάδα συμμετείχε η νεανική ομάδα έφηβη σε ένα διεθνές τουρνουά στα Γιάννενα, που τρεις αθλητές πήραν και τρεις χρυσό. Ο Παύλος Εδεμέτζος στους άντρες κέρδισε με νοκάουτ στο δεύτερο γύρο τον Ισπανό και τα άλλα παιδιά παίξαν με Ελληνόπουλα που κερδίσαμε και πάλι. Δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά και βήμα με βήμα ανεβαίνουμε. Καταρχήν θα ήθελα να συμπληρώσω, Γιώργο, χωρίς τη συνδρομή του Δήμου, της Περιφέρειας και της Ομοσπονδίας δεν πρόκειται να κάνουμε μια διεθνή διοργάνωση που να έρχονται παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ το Δήμο Ηρακλείο, την Περιφέρεια Κρήτης και την Ομοσπονδία μας, τον πρόεδρο το Χάρη τον Μαριόλη, που είναι δίπλα μας. Ωραία. Επίσης, Γιώργο, επίσης θα ήθελα να τονίσω, Γιώργο, όπως ξέρεις, είμαι εδώ στη Σαντορίνη και ένα από τα όνειρά μου που θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στο νησί που βρίσκομαι και όπως γνωρίζεις, εδώ βρίσκεται, έχουμε βρει πριν χιλιάδες χρόνια την τοιχογραφία των παιδών, τους αρχαίους πυγμάχους. Και το όνειρό μου είναι να κάνουμε την αναβίωση πυγμαχίας στη Σαντορίνη, που θα ήθελα και εσύ από τη μεριά σου σαν δημοσιογράφος να στηρίξεις, να γίνει αυτή η πρωτοβουλία στη Σαντορίνη. Ο Δήμος Σαντορίνης είναι δίπλα μας και πιστεύω του χρόνου να γίνει αυτό. Όχι πιστεύω, θα γίνει. Ωραία. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννακόπουλε, και να δούμε τι είπε και ο Ανδρέας Γιαννακόπουλος για το τουρνουά, αυτό που πραγματικά έχει γράψει ιστορία, όχι μόνο στην ελληνική πυγμαχία, το Minoas Cup που ξεκινάει σε λίγες ημέρες στο Ηράκλειο. Το Minoas Cup επιστρέφει. Και βεβαίως ο κόσμος της Κρήτης θα έχει την ευκαιρία να δει πυγμαχία υψηλού επίπεδου. Καλησπέρα. Γιώργο, ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά από 8 χρόνια, με αυτά που έχουμε περάσει οικονομικά όλοι, θέλετε, επανέρχεται το Minoas Cup. Είναι δύσκολα μέσα στην πανδημία και πάλι όμως θα έχουμε 4 κράτη συμμετοχή με τη βοήθεια φυσικά της Ομοσπονδίας. Το συνεργανώνουμε, τη βοήθεια της Περιφέρειας, του Δήμου και πάρα πολλούς φίλους χορηγούς που στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Θα γίνει από τις 28, έχουμε τις αφίξεις των ομάδων, 29, 30 και 31 θα είναι οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Litos Beach.
η 6 ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν διεθνείς αποστολές για μία ακόμα φορά από χώρες προηγμένες στο box, όπως την Αρμενία, όπως τη Σουηδία, έτσι δεν είναι? Ναι, θα έρθει η Αρμενία, μία παραδοσιακή χώρα στην πυγμαχία και φέρνει και πολλούς καλούς αθλητές. Θα έρθουν από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία θα έρθουν περισσότερο γυναίκες. Και από την Κύπρο γύρω στα 30 αθλητές που θα έρθουν. Και πάρα πολλοί Έλληνες. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι παλιότερα έχουν περάσει από το Minoas Cup μεγάλα ονόματα. Θα φέρω ένα παράδειγμα, Νίκολα Άνταμς, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκη. Και όχι μόνο, Γιώργο, καλά θυμάσαι. Το 12 το Minoas Cup είχε γίνει, του είχε κρίνει η ΑΕΜΠΑ το καλύτερο τουρνουά βάσει αθλητών με μετάλλια που είχαν έρθει. Εντάξει, από το 12 μέχρι τώρα υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος και σιγά σιγά θα το επαναφέρουμε και το χρόνο πάλι θα είμαστε στα επίπεδα που θυμάσαι τότε, το 12. Οπότε ραντεβού από τις 28 Ιουλίου μέχρι και πότε θα ολοκληρωθεί? Από τις 29 θα είναι μέχρι 31, τρεις μέρες στο Λίτος Beach, 6 ώρα θα ξεκινάμε. Όποιος θέλει να έρθει να παρέλθει. Δεν υπάρχει είσοδο να πληρώσουμε, απλώς τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα. Δηλαδή όποιος θα έρθει στους αγώνες πρέπει να έχει ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει rapid test ή αλλιώς δεν μπορώ να τον βάλω μέσα γιατί κρατάμε λίστα και τέτοια. Κλείνοντας, η Κρήτη έχει βγάλει σημαντικούς πυγμάχους και βεβαίως ο Μίνωας. Τα τελευταία παραδείγματα πολλά. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ταλέντα, σίγουρα έχετε και παιδιά μικρά. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μου, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Μίνωας έχει γύρω στα 10 ταλέντα σε υψηλό επίπεδο και στα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα εκπροσωπήσουν και την εθνική ομάδα σιγά σιγά, θα το δείτε.